σήμερα εδώ στο Κάτω Σούλι πραγματοποιήθηκε παρέμβαση εκπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου Ανατολικής Αττικής, του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτών και πολλών άλλων συνδικαλιστών εκ μέρους της γραμματείας του ΠΑΜΕ σε αγρόκτημα της περιοχής, όπου οι εργοδότες χρωστάνε δεδουλευμένα σε συναδέλφους μας εργάτες γης μετανάστες εδώ και 3 μήνες. Και στείλαμε το μήνυμα στην εργοδοσία ότι οι εργάτες αυτοί δεν είναι μόνοι τους. Οι συνάδελφοι μετανάστες έχουν μαζί τους τα συνδικάτα τους, την οργανωμένη δράση μας, και παρεμποδίστηκε, να το πούμε έτσι, η προσπάθεια της εργοδοσίας να τρομοκρατήσει τους εκπροσώπους των συνδικάτων με τραμπούκικες μεθόδους, θέλοντας να διακόψει την παρέμβαση των συνδικάτων για να δοθούν τα δεδουλευμένα των εργατών γης. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε μήνυση προς την εργοδοσία και στείλουμε το μήνυμα σε όλους τους εργάτες της περιοχής ότι με την οργανωμένη μας δράση θα αντιμετωπίσουμε κάθε είδους παρεμπόδιση της εργοδοσίας για να σταματήσει επιτέλους αυτή η άθλια κατάσταση στην περιοχή. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Κάτω Σούλι, στη Μαραθώνα, μια σειρά συνδικαλιστές και συνδικάτα, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου Ανατολικής Αττικής, και δεχτήκαμε μια ανέτεια επίθεση από την εργοδοσία, μια επίθεση που θέλει να δείξει την τρομοκρατία που θέλει να περάσει προς δουλειάς. Αυτά εδώ πέρα δεν περνάνε. Το Εργατικό Κέντρο και το Συνδικάτο Τροφίμων Ποτών, τα υπόλοιπα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, δεν τρομοκρατούμαστε. Το επόμενο διάστημα θα πάρουν την απάντησή τους πιο δυναμικά. Καλούμε τους εργαζόμενους εργάτες γης να συμπληρωθούν στα συνδικάτα τους και να παλέψουμε για σύγχρονες μισθούς και δικαιώματα του 21ου αιώνα.